Λένε ότι όλα ξεκινάνε από το σπίτι μας. Εγώ θα πω από την ντουλάπα μας. Συγκεκριμένοι ψυχολόγοι πιστεύουν ότι η ντουλάπα είναι ο καθρέφτης της ψυχολογίας μας. Εσένα σε έχουν φωνάξει ποτέ να οργανώσεις να τους διακοσμήσεις την ντουλάπα? Πολλές φορές. Και τις πιο πολλές φορές έχουν στο μυαλό τους ένα συγκεκριμένο πρότυπο, που είναι η χολιγουντιανή ντουλάπα. Κάρι μπράτσο στυλ δηλαδή. Αυτό. Εγώ έχω πάρει σήμερα ό,τι χρειαζόμαστε από τη Βίκο και είμαι έτοιμη να μου δείξεις. Για πάμε. Για πάμε. Για μία πρακτική αλλά και ατμοσφαιρική ντουλάπα, απαραίτητα είναι ένας καθρέφτης και μία κονσόλα. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε καλόγερο και γατζάκια, γιατί με αυτόν τον τρόπο κρεμάμε τα αξεσουάρ μας και έτσι μπορούμε να τα βλέπουμε συνέχεια. Αν δεν έχουμε χώρο να τοποθετήσουμε ράφια στους τοίχους, μια πολύ καλή εναλλακτική είναι τα τρόλι. Έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε ό,τι θέλουμε μέσα και μπορούμε να το μετακινήσουμε. Στις θήκες αποθήκευσης βάζουμε τα ρούχα που δεν χρησιμοποιούμε πολύ για να είναι πάντα προστατευμένα. Επειδή εμείς τα κορίτσια δεν τα πάμε και πολύ καλά με το χρόνο, ένα ρολόι θα μας βοηθήσει να είμαστε πάντα στην ώρα μας. Ηλία, ποια είναι τα tips για τη συντήρηση μιας οργανωμένης και φάσεων ντουλάπας? Είναι η καλή οργάνωση. Εδώ συγκεκριμένα τα έχουμε βάλει ανά χρώμα και ανά είδος. Έχουμε εδώ τα πιο καλά τα μπιγέ, άσπρο, μαύρο και από εκεί έχουμε βάλει τα φλωράλ μας. Με φαντασία, προσωπικότητα, τα σωστά αντικείμενα, αλλά και καλή οργάνωση, καταφέραμε να φέρουμε την ντουλάπα της Κάρι Μπράτσο στο σπίτι μας.